Καλημέρα, κυρία Σόνια μου. Κατερίνα μου, καλημέρα. Τι καλημέρα καλύτερα, και σε όλα τα παιδιά εκεί και συγχαρητήρια για τη στήριξη σας. Να είστε καλά. Γενικώς λέγετε συγχαρητήρια, να μας λέτε για όλη την εκπομπή. Δηλαδή νιώθω ότι ξεχωρίζετε αυτή τη στήλη. Απ' τη μια με χαροποιεί και απ' την άλλη λέω γιατί η υπόλοιπη εκπομπή τι έχει. Μας βοηθάτε γι' αυτό. Ωραία λοιπόν, εμείς συμβουλεύουμε φιλικά. Να ακούσουμε κύριε Σόνια μου, στο ελληνικό σου μιλάμε, κύριε κοπέλα είσαι, την ιστορία σου. Εννοείται. Γιατί μας πήρες λοιπόν. Λοιπόν, θέλω να σας πάρω εδώ και ένα χρόνο βρε παιδιά, πραγματικά. Ναι. Και αυτό γιατί δεν ξέρω, αλλά έχω τη χειρότερη πεθερά του κόσμου. Και εκείνο που θέλω είναι να με βοηθήσετε για να πάρω μια εκδίκηση. Α. Θα σας πω αμέσως την ιστορία μου για να καταλάβετε και τι εννοώ. Ωραία, σε ακούμε, δεν σε διακόπτουμε. Εγώ παντρεύτηκα πριν από 3 χρόνια για να καταλάβω. Συγγνώμη. Εγώ παντρεύτηκα πριν από 3 χρόνια τον άντρα μου. Mm-hmm. Είμαι υπάλληλος σε εταιρεία επικοινωνιών και εγώ δουλεύω σε υποκατάστημα της ίδιας εταιρείας. Ωραία. Εκείνος, ο Άλκης, έτσι λέγεται, είναι μέσα στα γραφεία, στο τμήμα των πωλήσεων. Το ωράριο του άντρα μου είναι χοντρικά 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, ενώ δεν δουλεύει τα Σαββατοκύριακα. Ίσως κάποιες μέρες, 2-3 φορές το μήνα, να χρειαστεί να φύγει για ταξίδι εκτός Αθήνας, αλλά να επιστρέψει στα μέσα της εβδομάδας. Εγώ δουλεύω ωράριο καταστημάτων και μάλιστα επειδή το τελευταίο διάστημα έχουμε και κάποιες ελλείψεις που δεν έχουν αναπληρωθεί, κάνω και κάποιες υπερορίες τις οποίες δεν πληρώνομαι, αλλά λίγο περισσότερο από το σπίτι. Ναι. Για κακό δικό μου λοιπόν, από την αρχή σχεδόν του γάμου μου, επέτρεψα στην πεθερά μου να έρχεται σπίτι. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά είμαι κλειωμένη. Ναι, είναι αυτή η όση, δεν πειράζει, εντάξει. Να έρχεται σπίτι και να βοηθάει όπως και όσο μπορεί. Mm-hmm. Βασικά δεν το επέτρεψα εγώ, αλλά ήταν πρόταση του άντρα μου. Μόνη της είναι η μάνα μου, χείρα είναι, θα βοηθήσω όσο να είναι, μου είχε πει. Πάω την πρώτη εβδομάδα, γυρίζω κατάκοδο από τη δουλειά και τι να δω. Η κυρία Χαρίκλια είχε μαγειρέψει μόνο για το γιο της. Mm. Την πρώτη μέρα θυμάμαι. Είχε βγάλει και του έκανε μια μπριζόλα. Μόνο για το γιο της. Γυρίζω από το σπίτι, τι μου είπατε. Μόνο για το γιο της είπες. Ναι. Μόνο. Γυρίζω από τη δουλειά. Με ακούτε. Ναι. Α, συγγνώμη, νόμιζα ότι δεν με ακούτε. Γυρίζω από τη δουλειά το βράδυ τέλος πάντων και λέω στον άντρα μου, αχ αγάπη μου, τι καλό μαγείρεψε μανούλα σου. Και μου λέει μπριζόλα. Πάω στην κουζίνα, δεν βλέπω τίποτα. Του λέω, Άλκη μου, πού έχεις βάλει το φαγητό, το έφαγα μου λέει και συνειδητοποιώ ότι για μένα δεν είχε κάνει τίποτα. Λέω από μέσα μου δεν πειράζει, δεν θα ήθελε η γυναίκα να είναι κρύα το φαγητό, ας φτιάξω κάτι μόνη μου. Την επόμενη μέρα τα ίδια. Είχε φτιάξει ένα φιλέτο κοτόπουλο και 2 κούπες ρύζι και φυσικά μια σαλάτα. Εκεί σάστησα. Μου λέει ο άντρας μου, ήρθε η μαμά, μου έφτιαξε φαγητό και μετά έφυγε. Τότε άρχισα να καταλαβαίνω. Αυτό δεν συνεχίστηκε μόνο με το φαγητό, που πια από την τρίτη μέρα και μετά το πήρα απόφαση, αλλά και με άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το σίδερο. Mm-hmm. Έρχονταν η κυρία Χαρίκλια και σιδέρνε τα ρούχα του άντρα μου και μόνο. Κάποια στιγμή στο μήνα πάνω, μιλάω στον Άκη και του λέω, συγγνώμη, αφού η μαμά σου κάνει μόνο για σένα κάποια πράγματα, γιατί να έρχεται από εδώ και να μην πηγαίνεις εσύ από το σπίτι της, να τρως και να σου σιδερώνει, να σου πλένει, ό,τι θέλεις τέλος πάντων. Κατερίνα μου παρεξηγήθηκε. Mm. Και έτσι να λέει που η μάνα μου προσπαθεί να σε εξαλαφρώσει, που δεν το καταλαβαίνεις και τέτοια. Το συζητάω τότε με τη μάνα μου, μου λέει παιδί μου κάνει υπομονή, η πεθερά σου ακόμη νιώθει ότι ο γιος σου απλά μετακόμισε σε άλλο σπίτι, δώσε χρόνο. Και όσα έδινε εγώ χρόνο, τόσα έπαιρνε χώρο αυτή και μου θρονιαζόταν και στο σπίτι μου πλέον, σαν και εκεί βοηθός του άντρα μου όμως, αποκλειστικά και μόνο γι' αυτόν. Πάνω στον χρόνο γίνεται και ο πρώτος χοντρός καυγάς. Mm-hmm. Ήταν μια Κυριακή που είχε έρθει η πεθερά μου σπίτι για να την πάρει να την πάει σε ένα μοναστήρι στον Οροπό. Ούτε και που θυμάμαι που είχε κάνει τάμα. Ξαφνικά, και ενώ η πεθερά μου περίμενε λες και ήταν οδηγός της, ο Άκης άρχισε να μου γκρινιάζει για ένα καρό πουκάμισο που ήθελε να φορέσει και εγώ έμεινα παγωτό. Για πρώτη φορά μου μιλούσε απότομα μπροστά στη μάνα του. Και στην αρχή φάνηκε αστείο. Μέχρι που γυρνάει και λέει. Ευτυχώς που η μάνα μου φροντίζει για τα ρούχα μου, γιατί αν άφηνα εσένα θα γυρνούσα σαν άστεγος. Τρελάθηκα και ξέσπασα πως ήταν φυσικό. Mm. Απέτυχα να μην ξαναέρθει η πεθερά μου στο σπίτι, γιατί αλλιώς δεν θα ξέκοβε ποτέ ο φάλος λόρος της με τον άντρα μου. Mm-hmm.
Είχα καταλάβει, παιδιά μου, ότι η ανοχή που είχα δείξει ήταν μεγάλο μου λάθος. Φυσικά η μάνα του δεν ήθελε να με βλέπει ζωγραφιστή και τι έκανε, λέτε μετά. Έρχονταν και άφηνε ένα τάπερ με μια μερίδα φαγητό στην είσοδο του σπιτιού. Ή το έδινε το τάπερ στο γιο της. Αυτό δεν ξέρω πόσο καιρό γινόταν, γιατί ο άντρας μου όταν γύριζε από το σπίτι, συγγνώμη, όταν γύριζε από τη δουλειά, πάντα μου έλεγε ή σχεδόν πάντα ότι είχε φάει έξω κάτι πρόχειρο γυρνώντας από το γραφείο του. Εγώ το ανακάλυψα όταν βρήκα κάποια στιγμή πολλά τάπερ, καμιά δεκαριά, πεταμένα και βρώμικα μέσα σε μια μεγάλη σακούλα που προφανώς ετοιμαζόταν να τις τα πάει ο άντρας μου ή να περάσει να τα πάει εκείνη όσο θα ήμουν εγώ στη δουλειά μου. Και προφανώς γινόταν σκηνή κορδόνι. Παίρνω τη σακούλα και τα πετάω στον κάδο των σκουπιδιών στην είσοδο της πολυκατοικίας και τη στέλνω ένα μήνυμα στο κινητό που της έγραψα. Τα τάπερ που στέλνεις κρυφά στο γιο σου θα τα βρεις στη χωματερή. Την επόμενη μέρα δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τι λέτε ότι έκανε παλιόγρια. Είμαι στο κατάστημα που δουλεύω και έρχεται λίγο πριν το μεσημέρι ένα κούριερ. Με ζητάει και μου λέει ότι έχω ένα δέμα. Στην αρχή εξεπλάγει. Λέω ποιος να μου έστειλε κάτι στη δουλειά. Ρωτάω από πού είναι. Βλέπω όνομα, αποστολέ, το όνομα τυπώνω της πεθεράς μου. Παίρνω το δέμα, το ανοίγω. Ήταν ένα κουτί τυλιγμένο με μεμβράνη και μέσα ένα μεγάλο τάπερ. Πιάνω το τάπερ, το ανοίγω και τι να δω. Είχε μέσα περιττώματα. Αν είναι δυνατόν. Ναι, παιδιά. Έχω τάση προς... Γεμετό, ναι. Για συνέχισε. Και ένα σημείωμα σε μια κόλλα χαρτί που μου έδωσε καλή όρεξη. Πριν πεις για την κόλλα χαρτί. Τα περιττώματα ήταν ανθρώπινα. Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Αυτό είναι μια πορεία σου εσένα τώρα. Τι μας νοιάζει εμάς ένα ανθρώπινα. Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Η ζωή που νιού. Για συνέχισε Σόνια. Έπαθε σοκ. Και φυσικά και έγινε και ρεζίλη στη δουλειά. Τι έγραφε το χαρτί, η κόλλα χαρτί που σου είχε μέσα μαζί με τα περιττώματα, τι έγραφε. Να τα φας. Καλή όρεξη. Αυτό. Να τα φας, κοινώς. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε έξαλλη με τον άντρα μου, ο οποίος μετά μάλιστα το βρήκε και έξυπνο από την πλευρά της μάνας του και γελούσε μια ώρα. Α, τη δικαιολόγησε κιόλας, ωραίος. Ακριβώς. Μετά μου είπε ότι δεν ανακατεύεται και ότι δεν θέλει να μπει στη μέση, γιατί εγώ τάχα μου με τη συμπεριφορά μου τα δημιούργησα όλα αυτά. Κατερίνα μου έφτασε στο σημείο να χωρίσω. Δεν του μιλούσα μια εβδομάδα. Τώρα έχει περάσει καιρό, βέβαια. Αυτό έγινε αρχές καλοκαιριού, αλλά δεν το έχω ξεπεράσει. Με την πεθερά μου φυσικά δεν μιλάμε, αλλά θέλω να τη κάνω κάτι ανάλογο. Δεν μπορώ να το αφήσω έτσι. Κοιμάμαι και ξυπνάω αυτή τη σκέψη. Μια ιδέα που επεξεργάζομαι το τελευταίο διάστημα είναι να τη ρίξω στάχτη στα μάτια, να κάνω την καρδιά μου πέτρα και να την καλέσω σπίτι για φαγητό. Και να τη σερβίρω κάτι ανάλογο με αυτό που μου έστειλε. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα προκαλέσει την άμεση αντίδραση του άντρα μου. Εκτός κι αν δεν είναι εδώ. Αλλά φοβάμαι ότι αυτή δεν θα έρθει αλλιώς, αν δεν είναι και ο γιος της. Πείτε μου τι να κάνω για να την εκδικηθώ. Κοίταξε, έχω παθεί σοκ με την ιστορία σου. Από τις χειρότερες που έχω ακούσει, πραγματικά. Είναι δυνατόν. Αλλά για μένα, καλά, αυτό με τα περιττώματα και το κούρευ στη δουλειά, η πεθερά σου πρέπει να σε φθονεί. Δηλαδή, αυτό είναι ούτε στο πιο άρρωστο σενάριο. Απλά, ξέρεις τι γίνεται, βεσικάλη μου Σόνια. Εμένα με απογοητεύει η στάση του άντρα σου όλο αυτό. Που την υπερασπίζεται, να είπε. Γλυκιά μου, δεν μπορεί μετά από αυτό το σκηνικό που σου έκανε να την υπερασπίζεται. Αυτό γελούσε κιόλα και να γελάει κιόλα. Δηλαδή, αυτό είναι φρικτό. Είναι προσβλητικό, είναι απαράδεκτο, είναι απάνθρωπο. Εγώ θα είχα μαζέψει τα πράγματά μου και θα είχα φύγει. Καλά, κοίταξε. Και εσύ θα έπρεπε την πρώτη στιγμή να το καταλάβεις όλο αυτό. Όταν έφτιαχνε μία μπριζόλα και μία μερίδα ρύζι. Μία σαλάτα. Μία, δύο, τρεις, αλλά μετά σπίτι κάτι. Από την μπριζόλα για να φτάσουμε στα περιττώματα όμως. Αλλά και πάλι αυτό με τα περιττώματα. Αλήθεια, ανακατεύτηκα. Τζέλα. Εγώ, παιδιά, ακούστε να σας πω κάτι. Ναι, είναι από τις πιο πολύ δύσκολες ιστορίες. Απλά, Σόνια, για μένα, μακριά. Και το χειρότερο στην δεν κατάσταση... Δεν έχετε παιδιά, έχουν παιδιά. Όχι. Όχι, δεν έχετε παιδιά, δεν το έγραψα. Έχεις παιδιά? Όχι. Λοιπόν, που φύγει, φύγει. Για μένα δεν είναι μόνο η πεθερά σου, είναι και ο άντρας σου θέμα. Εντάξει, ο άντρας σου δεν το αντιμετωπίζει σοβαρά. Καλά, κάνει χαβαλέ. Ναι, όπως εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσει σοβαρά. Δηλαδή, να το κάνουμε αντίθετα. Αν αυτό συνέβαινε στον άντρα σου, εσύ πώς θα αντιδρούσες αν η μάνα σου είχε τέτοια συμπεριφορά στον άντρα σου? Εγώ θα τα σπαγα όλα αν το έκανε η μάνα μου στον άντρα μου αυτό το πράγμα. Θα είχα τσακωθεί πολύ άκρια. Ο άντρας σου σε όλο αυτό το πράγμα το θεωρεί πλάκα. Είναι σαν να παρακολουθεί ένα θέατρο.
Αυτό εγώ βλέπω. Δεν έχει καταλάβει το σοβαρό της υπόθεσης. Όχι, ή έχει καταλάβει. Παιδιά, δεν το έχει καταλάβει το σοβαρό της υπόθεσης. Το περνάει στον ντούκου ο άντρα σου. Και όχι μόνο αυτό, είναι και αδιάφορο. Και είναι και υποτιμητικό. Το συμφέρει. Και το είναι... συμφέρει να το περνάει στον ντούκου. Γιατί πράγμα, για να μαλλιοτραβηχτεί πεθερά με την ύφη. Όχι, το συμφέρει, γιατί είναι και αυτό. Έχει ευθύνη για αυτό το συγκεκριμένο. Αυτό που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στον άντρα και στην πεθερά. Εντάξει, τι να πούμε τώρα, κακή, ότι είναι ο φάλιος λόρος τέτοιος που δεν ξεκόβεται με τίποτα. Όλα ξεκινάει από την κακή συμπεριφορά της πεθεράς σου. Η πεθερά σου μάλλον δεν σε ήθελε για νύφη. Ναι, δεν ξεκινάνε όλα από εκεί, Τζορτζέλα μου. Να μου πει λίγο κάτι σε αυτό που ρωτάω, αυτό που με ενδιαφέρει. Σόνια, σε ήθελε για νύφη η πεθερά. Στην αρχή, εντάξει, ποτέ δεν μου μιλούσε πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια. Ωραία. Στην αρχή, εντάξει, έδειχνε να με συμπαθεί. Όταν γνωριστήκαμε, όταν με γνώρισε ο Άλκης σε αυτή. Αλλά εντάξει, καταλάβαινα πάντα ότι δεν με συμπαθούσε όσο θα έπρεπε ή όσο θα ήθελα. Να, δεν σε ήθελα. Δεν είναι η πρώτη πεθερά, ούτε η πρώτη νύφη που δεν σε πάει πεθερά. Εγώ έχω την εξής απορία. Ρε παιδί μου, το πιο σημαντικό σε ένα ζευγάρι είναι να θαυμάζει και να σέβεται ο ένας τον άλλον. Να. Και από όλα αυτά έτσι, που μας έχεις διηγηθεί τώρα με την ιστορία σου, εγώ βλέπω ότι ο σύζυγός σου ούτε σε προστατεύει, ούτε σε υποστηρίζει. Ανάμεσα στη μαμά του και σε σένα, αυτός επιλέγει τη μαμά του. Ας πούμε, τι σε κρατάει σαν τον άνθρωπο, μωρέ Σόνια, και είσαι μαζί του. Αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αντί, ας πούμε, να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις, ούτε παιδιά έχεις, έχεις μια πεθερά που σε προσβάλλει, σου κάνει όλα αυτά με αποκορύφωμα τα περιττώματα στο τάπερ και σου λέει και καλή όρεξη και όλα. Εσύ για ποιο λόγο κάθεσαι και το παλεύεις ακόμα αυτό το πράγμα? Όταν δεν είναι μπροστά η μάνα του, είναι άλλος άνθρωπος. Παιδιά, πραγματικά είναι άλλος άνθρωπος. Όταν εμφανίζεται η κυρία Χαρίκλια, αλλάζει τελείως. Δεν είναι όμως έτσι, δεν είναι παιδάκι. Πόσο χρονών είναι ο άντρας σου? 37 χρόνια είναι ολόκληρος άντρας. Τι, δεν είναι το 15χρονο να αλλάζει η συμπεριφορά. Καταρχάς είναι υποτιμητικό. Θα είχα σηκωθεί και θα είχα πει στο δευτερόλεπτο. Εννοείται. Όχι απλά δεν με σέβεται η μητέρα του. Πού, okay, δεν με σέβεται η μητέρα του. Ο ίδιος δεν με σέβεται και ο ίδιος. Υποτιμά ένας άντρας, όταν είναι άντρας, πρέπει να στηρίξει τη γυναίκα του. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και αν δεν θέλει να προσβάλλει τη μητέρα του μπροστά σου, που το καταλαβαίνω να μην θέλει να συμβεί, θα πρέπει να την πιάσει ιδιαιτέρως. Να σου κάνω μια ερώτηση, Βεσόνια μου τώρα, γιατί μιλάμε και δεν έχουμε ακούσει εσένα. Έχεις κάνει μια κουβέντα μαζί της? Πιάστε την τέτα τέτα, να της πεις τι είναι αυτά που κάνετε. Αν αγαπάτε το γιο σας, πρέπει να σεβαστείτε και εμένα. Δεν έχω μπορέσει ποτέ να της μιλήσω. Μωρή, τι πάντα... κουβέντα να κάνεις τώρα με αυτή τη γυναίκα. Τώρα να σου πω κάτι, και ο άντρας σου βλέπει μια μερίδα. Τώρα θα σου το πω πολύ απλά, που το ξέρουν όλα τα ζευγάρια τα οποία ζουν μαζί, οι οικογένειες. Και μας παρακολουθούν και πολύ αυτή τη στιγμή. Γυρίζει στο σπίτι πιο μπροστά από σένα, ανοίγει την κατσαρόλα. Βλέπει μία μερίδα. Κανονικά πρέπει να πάει στη μάνα του και να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν είχαμε φαγητό να φτιάξεις. Δεν είχε μέσα. Να παραγγείλουμε απ' έξω. Καλά, από την άλλη και η μάνα του είναι υποχρεωμένη να μαγειρεύει. Μπορεί να πηγαίνει. Εντάξει. Ήθελε να μαγειρέψει. Έτσι, όταν βάζεις κατσαρόλα και μπαίνει σε μια οικογένεια μέσα. Δεν είναι ένα μπρίζο. Αυτό σημαίνει ότι ήθελε να σε υποτιμήσουν. Και η γαϊδουριά του άντρα σου ήταν αφού είδε μία μερίδα. Ωραία, μία μερίδα. Εγώ το αφήσω να το φάει η γυναίκα μου. Αυτές είναι οι αντρικές συμπεριφορές. Καλά και στο. Όχι, παιδιά. Έτσι είναι. Όχι, έτσι είναι. Έπρεπε να σκίσει τη γάτα. Να ψωμολυσάξει. Ο συγκεκριμένος. Να ψωμολυσάξει, δεν κατάλαβα. Κάτσε, ρε Τζορτζέλα. Βέβαια να ψωμολυσάξει αν αγαπάει τη γυναίκα του και την τιμάει. Αλλά σε υποτιμάει και ο άντρας, σε υποτιμάει και η πεθερά. Και οι δύο σε υποτιμάνε. Και γελάνε με σένα. Όχι απλά την υποτιμάνε, την απαξιώνουν παντελώς. Εντάξει, γι' αυτό είπαμε ότι ξεκινήσαμε από την μπριζόλα για να φτάσουμε στα περιττώματα. Ερώτηση. Όταν του είπες για τα περιττώματα, με το που το ανακοινώνεις, τι κάνει, γελάει? Ο άντρας μου. Ναι. Ναι, άρχισε να γελάει και λέει, εγώ δεν παίρνω θέση σε αυτό. Έβαλε την ρότα απ' έξω και απλά γελούσε. Και προσπαθεί να το υποβαθμίσει, να το κάνει να φανεί ότι είναι. Φυσικά. Να κάνω κι άλλη μια ερώτηση. Εσύ ανοίγει το τάπερ με τα περιττώματα. Αυτό το έκανε με το πέταξε. Τι να το κάνω, βάζω ψυγείο. Όχι, το βάλε στο ψυγείο, μωρέ, για να το φάει την επομένη. Και εσύ. Παιδιά, πραγματικά σκέφτομαι να σου έρθει κάτι στο γραφείο. Το στείλε στα πεντικό τη. Και να μην ξέρει, δηλαδή πραγματικά τι σοκ θα είναι αυτό. Βέβαια. Και για τον υπόλοιπο κόσμο που δουλεύει μαζί σου στο γραφείο, αυτό που το πα. Στην τηλεφωνική μα γραμμή έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα, 51 ετών από τη Λάρισα. Κυρία Κωνσταντίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε? Για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, κυρία Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστούμε. Σας ακούμε. Παρακολουθώ την εκπομπή σας εδώ και έχω εκπλαγεί με όλα αυτά. Εμείς να δείτε. Γιατί είμαι και εγώ μητέρα.
άσχετα αν δεν έχουν παντρευτεί τα παιδιά μου, αλλά ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Είναι, τι να πω τώρα, τέλος πάντων. Τώρα για την κυρία Σόνια ενδιαφέρομαι και θα μιλήσω. Υποτιμά πολύ τον εαυτό της και η εκδίκηση πάει με εκδίκηση. Και αυτό θα γίνεται συνέχεια και καταστρέφει τη ζωή της. Η γνώμη μου είναι να δώσει τα παπούτσια στο χέρι στο σύζυγο, να πάει στη μαμά του. Γιατί μάλλον δεν αξίζει την αγάπη της, ούτε το σεβασμό της. Αυτή είναι η γνώμη μου, κορίτσι μου. Αν θες, άκουσέ με. Σωστά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι εξωφρενικό αυτό που άκουσα. Σωστά. Εξωφρενικό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και σε αυτό που είπατε, ότι η εκδίκηση φέρνει εκδίκηση, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εξαιτίας αυτού φτάσαμε μέχρι εδώ. Βέβαια. Σε τέτοιες ακραίες και. Ναι. Το να συνεχίζεις όμως που λες ότι θέλεις να τις κάνεις στο τραπέζι και κάτι ανάλογο και δεν ξέρω τι. Δεν θα βγει τίποτα, γιατί θα συνεχιστεί αυτό. Η κόντρα με κόντρα. Και ο σύζυγος είναι απόν από όλο αυτό. Δηλαδή δεν σε σέβεται. Αυτό δείχνει ότι δεν σε σέβεται, κουπέλα μου. Απ' την αρχή δεν σε σεβότανε. Γιατί θα έπαιρνε μέρος σε αυτή την κατάσταση και ο γάμος σας θα ήταν πολύ πιο καλύτερος, το σπίτι σας θα ήταν πιο ήρεμο και δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα τώρα. Αν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, έχω βγει από τα ρούχα μου αυτή τη στιγμή. Έχω ανατριχιάσει. Αν που υπάρχουν γυναίκες που μπορούν να κάνουν κάτι τέτοια. Τι θα πει η Νενίφη. Αυτή επέλεξε ο γιος της και πρέπει να τη σεβαστεί. Ακριβώς. Το θέμα είναι βέβαια ότι και το ζευγάρι την έβαλε μέσα στο σπίτι την πεθερά. Για να βοηθήσει. Στην αρχή. Εντάξει, θα το κάνει το ζευγάρι, γιατί είναι η μητέρα του συζύγου, θα είναι η μητέρα της κοπέλας. Αλλά όταν πάνε τα πράγματα έτσι στην πορεία, δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μπορείς να δίνεις κλειδί. Είμαι μάνα κι εγώ. Δεν μπορείς να δίνεις κλειδί. Και εμείς οι πετερές, γιατί κι εγώ πετερά θα γίνω σε λίγους μήνες, δεν γίνεται να έχουμε το κλειδί στο χέρι και να μπαίνουμε, βγαίνουμε στο σπίτι όποτε θέλουμε. Σωστά. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Όταν παντρεύονται τα παιδιά μας, θα πρέπει να αναλαμβάνουν τις δουλειές στο σπιτιό και να μην δίνουν δικαιώματα σε κανέναν και αφορμές για λόγια. Γιατί τα έχω περάσει, είχα πεθερά μέσα 17 χρόνια και τα έχω περάσει. Αυτό που λέει Σόνια μου, η κυρία Κωνσταντίνα, είναι πολύ σημαντικό. Κοινώς θέλει να σου πει ότι γιατί δεν ξυπνάς εσύ πιο νωρίς. Εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου αρρωστή να δώσει, ήταν γυναίκα, έφευγε 4.30 το πρωί και ξυπνούσε από τις 3 η ώρα και μαγείρευε. Το καταλαβαίνω, αλλά σήκω, μαγείρεψε το φαγητό του σπιτιού σου, πήγαινε στη δουλειά σου και μετά γίνανε ξεκουραστές. Ξέρω ότι είναι δύσκολο και σκληρό, αλλά οι περισσότερες εργαζόμενες γυναίκες αυτό κάνουν, σηκώνονται πιο νωρίς. Ναι, βρε παιδιά μου, έχετε δίκιο. Και τότε, αφού αρχίσεις να μαγειρεύεις εσύ. Κυρία Κωνσταντίνα, να σας κάνω μια ερώτηση. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Είπατε πριν 17 χρόνια τα έχετε ζήσει κι εσείς. Τι σας έκανε η πεθερά σας? 17 χρόνια είχα την πεθερά μου πάνω στο κεφάλι μου. Τι έκανε? Δεν μπορούσα να κάνω. Δεν έφτανε βέβαια σε αυτό το σημείο, αλλά οι κατάρες που μου έδινε ήταν αρκετές. Τι έλεγε? Με το που πέθανε, εγώ έτρεχα στα νοσοκομεία, παιδιά. Ναι, αυτό είναι λίγο δυσυγκαιμονίες. Τι να σας πω τώρα, να κατηγόταν. Εννοεί από την υγεία της που 17 χρόνια του ανέχτηκε. Τι σας έκανε μες στο σπίτι πεθεράς εσάς? Τι να σας λέω τώρα, συζητούσαμε το σύζυγο διάφορα, ήταν στο δωματιό της, έμπαινε, υπερασπιζόταν το σύζυγο. Εκείνος έπαιρνε αέρα περισσότερο. Γινόταν καυγάς, σηκώθηκα, έφυγα 2-3 φορές με το παιδί, πήγα στο σπίτι μου, στη μάνα μου. Το θέμα είναι, κυρία Κωνσταντίνα μου, πώς αντέξατε 17 χρόνια? Άντεξα, γιατί έλεγα ότι είναι η μάνα του άντρα μου κακός, το μετανιώνω. Αλλά όταν πήρα τη ζωή στα χέρια μου και άρχισα να μαγειρεύω και άρχισα να... γιατί μαγείρευε αυτή μέχρι τότε. Και άρχισα να μην της δίνω σημασία καθόλου και δεν ξέρω πώς είπα ότι θα πάρω τον άντρα μου με το μέρος μου. Μάλιστα. Και το έκανα, παιδιά. Ωραία. Κυρία Κωνσταντίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και εσάς και στη Λάρισα. Και μακάρι η Σόνια να μ' ακούσει.
Ευχαριστούμε. Είστε παθούσα, οπότε η συμβουλή σας νομίζω είναι καταλυτική. Λοιπόν, έχουμε και την Ελένη, την κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν την έχουμε δυστυχώς. Σόνια μου, σκέφτηκες, σε προβλημάτισαν αυτά που σου είπε καθόλου η κυρία Κωνσταντίνα? Πραγματικά, ναι, με προβλημάτισαν, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ που περνάει κάτι με τα φερά. Γλυκιά μου, χωρίς να θέλω, τώρα αυτό είναι πολύ βαριά κουβέντα που σου πούμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να φύγεις από αυτήν την ιστορία. Τώρα που είναι νωρίς και να λυτρωθείς. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λες, γιατί πολλές φορές μας λέτε κάποιες ιστορίες και μετά παίρνουν οι αντίστοιχοι που άκουσαν την ιστορία και λένε πάνω ότι η ιστορία δεν είναι έτσι. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως ακριβώς μας τα έχεις πει, τότε μιλάμε για μια άρρωστη κατάσταση. Πρέπει να αποχωρήσει. Ναι, βέβαια. Δηλαδή από τις χειρότερες καταστάσεις που έχουμε. Να χωρίσει δηλαδή. Αυτό. Να χωρίσει. Και δεν έχει και παιδί. Και την έχουμε την Ελένη. Απλά Ελένη, επειδή δεν έχουμε χρόνο, καλημέρα, θέλουμε τη λύση. Δεν σας ακούω. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, πιεζόμαστε. Θέλουμε να μας δώσει τη λύση, Ελένη μου. Λοιπόν. Κοπέλα μου, έχω τη λύση. Στέλνει στην πεθερά σου δύο τάπες σκυλοτροφές. Και χωρίς να ξέρει ο άντρας σου, κανονίζει το χαρτί του διαζυγίου, ένα λουράκι και το χαρτί στέλνει στον άντρα σου. Και ζεις τη ζωή σου, αγάπη μου. Αυτό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ελένη. Σκυλοτροφές, εντάξει, βάρη και αυτό. Και λουράκι, και την καλά σα έρνει η μαμά σου. Κοιτάξτε, έχει υποτιμήσει ο άλλο, θα σα υποτιμήσω κι εγώ. Α, γι' αυτό και να σε έρνει αυτό, έτσι. Όλο αυτό σκυλοτροφίζει το σκυλάκι, από τη μαμά σου πάρει και το λουράκι. Πάντω, εγώ αυτό που κατάλαβα, Σόνια μου, είναι ότι ο άντρα σου διασκέδαζε με όλη την ιστορία αυτή. Με τη μάνα. Λοιπόν, Σόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Καλά ξεμπερδέματα, πολύ καλά ξεμπερδέματα. Έχει γίνει χαμός, έχουμε πάρα πολλές γραμμές. Μέχρι τότε πάμε για τη μαξιλαράρα μας. Θες η χαρά και στον καναπέ. Με τις μαξιλαριές σου, με τις